Επιστρέφουμε. Κοντά μας πάντα είναι ο Δήμαρχος Παιωνίας, ο κύριος Χρήστος Γκουντενούδης. Κύριε Γκουντενούδη, κλείνοντας έτσι το μεταναστευτικό, για να δούμε και σήμερα τι γίνεται στην Ιδωμένη. Το προβλέψατε. Υπήρχε έστω η παραμικρή πρόβλεψη ότι ο Δήμος θα γινόταν υποδοχέας ενός τόσο μεγάλου προσφυγικού ρεύματος? Σαφώς και όχι. Σαφώς και όχι. Γιατί το λέω αυτό. Δεν ξεκίνησε όμως, φαντάζομαι, από τη μια μέρα στην άλλη. Ξαφνικά ήρθαν 5.000 άνθρωποι μέσα σε μια νύχτα. Είναι γεγονός. Είναι γεγονός. Μπήκαν εκεί και κάτσαν στα χωράφια. Το 2015, το 2015, δειλά-δειλά το καλοκαίρι, ήταν κάποιες ομάδες, ερχόντουσαν προς τη μεριά της Ιδωμένης. Αλλά σας λέω, όταν υπάρχει απειρία, υπάρχει. Όταν όμως τα έμαθα μετά. Αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τις ΜΚΟ και οτιδήποτε ήταν αυτό, μου είπαν, εμείς το περιμέναμε. Γιατί αυτοί οι διακινητές έχουν σημεία. Πού μπορούμε να φύγουμε από εκεί, πού μπορούμε να φύγουμε από εκεί. Γιατί σε κάποια φάση, αν θυμόσαστε, πήγαν να φύγουν και από τη μεριά της Βουλγαρίας, από τον Εύρο. Ναι. Σταματήσαν γιατί υπήρχαν, από την άλλη πλευρά ήταν οι δομένοι. Πήγαν να φύγουν και από τις άλλες μεριές, από τη Φλόρινα, αλλά εκεί πέρα είναι άγριες οι διαδρομές. Δεν μπορούν να φύγουν. Μην κοιτάτε, δεν είναι μόνο η Ιδωμένη, είναι και η μεριά που είναι υπό το Ηράκλεια. Η μεταμόρφωση, αυτά τα χωριά, Κορώνα. Αν πάτε από εκείνη την πλευρά των Σκοπίων, που συνορεύουν με τα Σκόπια μάλλον, είναι ότι εκεί είναι οι διαδρομές πολύ άγριες. Εκεί παλιά ερχόντουσαν από την Αλβανία. Που ερχόντουσαν οι Λαθρέοι, οτιδήποτε, ερχόντουσαν εκεί, υπήρχαν διαδρομές. Εδώ δεν μπορούσαν, γιατί, όπως ξέρετε, αυτοί οι πρόσφυγες, τα πρώτα κύματα μιλάμε, ήταν Σύριοι. Οι Σύριοι δεν έχουν γνώσεις από αυτά, ούτε να πάνε από δύσβατα μονοπάτια ή οτιδήποτε ήταν αυτό. Βέβαια, μόνο αν είχαν διακινητή για να πηγαίνει μπροστά. Εδώ τώρα, όπως σας είπα πριν, είναι ότι υπήρχε η γραμμή, η σιδηροδρομική γραμμή. Ξέρουν ότι αυτή η γραμμή θα φτάσει στη Γερμανία και οπότε την ακολουθούσαν. Αν όμως αυτό που λέτε ισχύει πραγματικά και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Έτσι τουλάχιστον ξέρω εγώ και έτσι τέτοιο. Και θα έπρεπε το κεντρικό κράτος να γνωρίζει, κύριε Γκουντενούδη. Να ολοκληρώσει την απάντηση. Αν υπήρχε έστω και αυτή η υποψία του να. Ακριβώς αυτό. Να υπήρχε, έπρεπε καταρχάς αυτό να το κάνει η κεντρική διοίκηση. Αυτό που λέω και τώρα. Τους λέω. Εδώ πέρα συνεχίζεται, δεν σταμάτησε το προσφυγικό. Τι κάνουμε? Αν γίνει τίποτα, όμως γίνεται, πέσει κάτι, μια καινούργια Ιδωμένη, να ξέρετε ότι δεν ξέρουμε πού θα πάμε. Δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε ο καθένας μας. Θα υπάρχουν οι σπασμωδικές κινήσεις πάλι και θα υπάρχουν αυτή η ακαταστασία και οτιδήποτε είναι αυτό. Γι' αυτό και είναι μια παράμετρος που φοβάμαι ακόμα περισσότερο. Και συνέχεια το λέω. Ακόμα και στην ΚΕΔΕ. Στην ΚΕΔΕ έχουμε Επιτροπή Μεταναστευτικής Πολιτικής. Δεν έχουμε συσκεφθεί πέραν τότε που κάναμε δύο συσκέψεις. Γιατί να μην κάνουμε? Γιατί να μην καθίσουμε να δούμε ποια σενάρια είναι αυτά τα οποία μπορούν να υπάρξουν, να τα αντιμετωπίσουμε? Προφανώς και δεν σηκώνει επανάπαυση το θέμα. Σαφώς σε και καμία όχι. Περίπτωση. Σαφώς και όχι. Δεν θα καθίσουμε να ψάχνουμε τον έναν, τον άλλον, τον Α, τον Β. Δημιουργούμε σενάρια και προσπαθούμε με την εμπειρία με την οποία έχουμε αποκτήσει να δούμε. Τι θα γίνει, θα τους πάρουμε αυτούς, θα τους πάμε εκεί, θα τους πάμε. Άλλωστε, φαίνεται και ξεκάθαρα με τα νησιά μας. Βλέπετε πώς συσσωρεύονται στα νησιά και δεν ξέρουν πού θα πάνε. Ναι, λες πως είναι. Το σημαίνει ότι δεν υπάρχει σχέδιο. Το χειρότερο χαρακτηριστικό δεν παράδειγμα. Δεν υπάρχει σχέδιο. Κύριε Γκουντενούδη, να δούμε λίγο ένα ρεπορτάζ που αφορά το τι γίνεται σήμερα στην Ιδωμένη, γιατί τελικά φαίνεται πως βρέθηκαν επιτίδη και εκμεταλλεύτηκαν το έδαφος που άφησαν πίσω τους οι μετανάστες και το προσφυγικό. Και θα μας πείτε στη συνέχεια τι πρέπει να γίνει και αν έχει αλλάξει κάτι. Να δούμε το σχετικό βίντεο για να το σχολιάσουμε με τον Δήμαρχο Παιωνίας. Σε έναν απέραντο σκουπιδότοπο έχει μετατραπεί η περιοχή στην οποία είχε δημιουργηθεί πριν από περίπου 2 χρόνια ο καταβλισμός προσφύγων στην Ιδωμένη. Μπορεί οι πρόσφυγες να έφυγαν, όμως τα σκουπίδια παρέμειναν με αποτέλεσμα να αποτελεί εστία μόλυνσης. Βρισκόμαστε απέναντι από τα σύνορα με τα Σκόπια και μόλις λίγα μέτρα από τις σιδηροδρομικές γραμμές της Ιδωμένης και ο τόπος έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο σκουπιδότοπο. Το συνεργείο του Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας βρέθηκε στο σημείο και πραγματοποίησε αυτοψία. Ενώ μίλησε με κατοίκους της Ιδωμένης, οι οποίοι αναφέρθηκαν στο πρόβλημα που υπάρχει με τα σκουπίδια, τα οποία δημιουργούν μια αντιαισθητική εικόνα. Βλέπουμε πολλά σκουπίδια ακόμα 2 χρόνια μετά αφού έχουν φύγει. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί συμβαίνει, και τι θα κάνουμε.
θα λιώσουν αυτά. Θα λιώσουν τα χρόνια, όχι τώρα, ένα ή δύο χρόνια. Μείνει από τότε έρχεται. Χιλιάδες κουβέρτες. Χιλιάδες κουβέρτες και ό,τι περίσσεψε από εκεί, τα ρίξανε και αυτοί οι οποίοι τα χαλάσαν, τα ρίξαν εκεί. Στο ρέμα. Είναι μια τάφρος, ας πούμε, η οποία είναι παλαιά επί Γερμανών. Ρίχνουν και άλλοι σκουπίδια πλέον. Ναι, ρίχνει και το χωριό ρίχνει. Υπήρχε και πριν. Ναι, υπήρχε, έριχνε η δομένη, ελάχιστα πράγματα. Αλλά αυτοί ρίξαν εκεί. Πότε είναι εδώ πέρα. Από τότε που έφυγαν οι πρόσφυγες. Γενικά έχουν αυξηθεί τα σκουπίδια, είχαν αυξηθεί, υπήρχε και κόσμος που από εδώ πέρα την περιοχή που ρίχνουν. Όταν πριν να έρθουν οι πρόσφυγες, παράδειγμα, δεν είχε εδώ, εδώ ήταν χωράφια. Ήταν μουργές, μπαξέδες, ξέρω εγώ. Ύστερα όταν ήρθαν εδώ οι πρόσφυγες, αυτά έφυγαν οι μουργές. Να σημειωθεί πως για το συγκεκριμένο πρόβλημα η ομάδα διαχείρισης της σελίδας Ιδωμένης εξέδωσε και ανακοίνωση, στην οποία επισημαίνει το πρόβλημα που υπάρχει στον πρώην καταβλισμό προσφύγων στην Ιδωμένη, ενώ ζητάει να βρεθεί άμεσα λύση για να απομακρυνθούν τα σκουπίδια. Αυτή λοιπόν η εικόνα, κύριε Κουντενούδη, είναι κάποια από αυτά και ιδιωτικά χωράφια, φαντάζομαι, έτσι, δεν είναι εκτάσεις του Δήμου. Το σημείο το συγκεκριμένο δεν είναι χωράφια, παραδίπλα είναι τα χωράφια τα οποία ήταν σκεπασμένα με σκηνές, είχαν επιχωματωθεί, τώρα έχουν αποκομματωθεί. Ήταν όλο το κάμπ τότε, ναι. Εγώ θα σας αναφέρω και όπως είπα και τότε στο ρεπορτάζ που είχατε κάνει και μιλήσαμε τηλεφωνικά, τότε με τον καθαρισμό της Ιδωμένης, η Ιδωμένη, ξέρετε, καθαρίστηκε εντός τριών ημερών. Όταν ζήτησα εγώ από τον ΟΣΕ να έρθουν συνεργεία για να καθαρίσουν, για να ανοίξουν οι γραμμές, γιατί το πρώτο ήταν αυτό, για να λειτουργήσει η σιδηροδρομική γραμμή, γιατί πρόκειται για εξαγωγές και εισαγωγές, πρόκειται ναι, για εμπόρια. Αυτή είναι μια παράμετρος που την αφήνουμε στην άκρη συνήθως, αλλά ήταν κλειστή. Μου στείλαν τρεις ανθρώπους με δύο σκούπες και ένα φαράσι. Σκούπες εννοείται, οικιακές σκούπες, κύριε Κουντενούδη. Οικιακές σκούπες. Και εκείνη την περίοδο εγώ κάλεσα 7 εργολάβους. Οι οποίοι εργολάβοι εδώ και 2,5 χρόνια είναι απλήρωτοι. Εσάς επιβαρύνει η πληρωμή αυτών των εργολάβων. Εσείς θα τους πληρώσετε. Όχι βέβαια. Το ζήτησα και το έκανα και το έκανα περισσότερο να βοηθήσω και τους δημότες μου. Γιατί εκεί υπήρχαν καλλιεργητές οι οποίοι είχαν χωράφια και πλέον τα χωράφια τα είχαν παρατήσει. Καταλαβαίνετε η περίοδος, η καλλιεργητική ξεκινάει και ειδικά έχει εκεί κάποια χωράφια τα οποία είναι ποτιστικά. Είχε χαθεί, και την γιατί... περίοδο του Μαΐου. Ήταν να μπορέσουν να βάλουν είτε κάποια καλαμπόκια που βάζουν ή κάποιες άλλες καλλιέργειες. Αλλά εγώ εκείνη την περίοδο αμέσως έπρεπε να κάνω αστραπιαία να διώξω τα σκουπίδια. Και το έκανα εντός τριών ημερών. Όπου ήρθε και ο κύριος Στόσκας τότε, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη τότε. Και πραγματικά ήταν καθαρά. Τι κάναμε. Σμπρώξαμε τα σκουπίδια, τα οποία υπήρχαν κάποιες σκηνές κτλ., να τα βάλουμε δίπλα. Για να μπορέσουμε να τα πάρουμε μετά, γιατί η μεταφορά και αυτή στοιχίζει για να τα πάμε στο χιτά. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά. Σας είπα, ο προϋπολογισμός του Δήμου δεν φτάνει. Αυτά που είναι τώρα. Αυτός αυτά ο είναι εκεί. Που είναι εκεί. Εκεί είναι σε μια τάφρο, αν θυμόσαστε, υπήρχε μια τάφρο, η οποία βέβαια δεν είναι κανάλι ούτως ώστε να δημιουργήσει, να είναι κάποιο αντιπλημμυρικό κανάλι. Δεν είναι ρέμα, δεν είναι κάτι. Τίποτε τέτοιο. Αλλά... στην πορεία μου διαβεβαιώσαν ότι θα σου δώσουμε κάποια χρήματα για να μπορέσεις να τα μεταφέρεις, να τα κάνεις και αυτό πάει και έρχεται τώρα. Το Υπουργείο σας διαβεβαίωσε. Αυτό ακριβώς. Τώρα αυτή τη στιγμή και μιλάμε για 80.000. Για 80.000 μιλάμε. Και μένει έτσι. Αλλά αυτό το σημείο που είδαμε και βέβαια δεν είναι μόνο στο Δήμο Παιωνίας και δεν είναι στη συγκεκριμένη περιοχή, σε όλους τους Δήμους είναι. Πηγαίνουν μόλις δουν κανένα σκουπιδάκι, ρίχνουν και από πάνω. Οπωσδήποτε δεν είχαν κανένα παιδες οι πρόσφυγες. Δεν είχαν τέτοιο. Πηγαίνουν και τα ρίχνουν και το έχουν. Και το έχουν κατ' επανάληψη κάνει οι δημότες. Έχουμε υπηρεσία εμείς, όπου λέμε τους δημότες, όπου υπάρχει κάτι τέτοιο, παίρνετε τηλέφωνο την Διεύθυνση Καθαριότητας, όπου σας λέει ή έρχεται αυτοκίνητο και τα παίρνει ή οτιδήποτε είναι να τα πάρει. Είτε κλαδιά ή οτιδήποτε σας λέει πού θα τα πάτε. Τώρα αυτά εκεί θα μαζευτούν όταν θα μαζευτούν και τα υπόλοιπα, φαντάζομαι, έτσι.
Αυτά εδώ περιμένω και αναμένω και είναι ένα που το ψάχνω διακαούς και περισσότερο να πληρώσω τους ανθρώπους. Να πληρώσω τους ανθρώπους. Γιατί δεν μπορεί να περιμένω 2,5 χρόνια. Αυτοί με εξυπηρετήσαν για να μπορέσουμε να ανοίξουμε εκείνο το χώρο. Θυμόσαστε πώς ήταν. Ένθεν και ένθεν αυτή η γραμμή. Τεράστια έκταση, ναι. Μιλάμε για μια έκταση τουλάχιστον γύρω στα 700 στρέμματα, το οποίο ήταν γεμάτο σκηνές, γεμάτο οτιδήποτε πλαστικά φανταστείτε. Μαζέψαν ό,τι μαζέψαν αυτοί οι οποίοι είχαν την καθαριότητα με τα απορριμματοφόρα κτλ. Αλλά εκεί πήγανε φορτωτές, πήγανε αρπάγες. Ξέρετε, αυτό που αρπάζει. Γιατί τις σκηνές, κύριε Κουντενού, δεν τις πήραν οι ΜΚΟ? Όχι, ποιες σκηνές? Ο τον κατακλυσμό, όπως τον έφυγαν οι πρόσφυγες, έτσι έμεινε ο κατακλυσμός στη μένα. Όχι, βέβαια. Τις είχαν ρημάξει. Μα δεν ξέρετε ότι. Άρα ακόμα... αφήσαν συντρίμια κυριολεκτικά πίσω. Αυτό ακριβώς, ισοπεδωμένα δεν ήταν μπορούσε όλα. Να διασωθεί κάτι για να συγκεντρώσουν ΜΚΟ και απολύτως. Να επαναχρησιμοποιήσουν και σε κάποιο ΜΚΟ, άλλο κάμπ. Και οι ΜΚΟ φύγαν. Βέβαια ήταν και η τακτική της αστυνομίας για να τους διώξουν. Γιατί αν υπήρχαν οι ΜΚΟ, θα ήταν ένα φρένο και δεν θα φεύγαν ακόμα από εκεί. Η αστυνομία έδιωξε τις ΜΚΟ, πήγανε, οι άνθρωποι αυτοί τα ισοπεδώσαν όλα και μην πάμε μακριά. Και τώρα στη Νέα Καβάλα. Αν δείτε κάποιες σκηνές, που εγώ πρώτη φορά τις είδα αυτές τις σκηνές, κάποιες σκηνές οι οποίες θυμόσαστε ότι παίρναν περίπου 250 άτομα μέσα. Τη σκηνή είναι πανάκριβη. Τη σκίζουν και τη πάνε. Ποιος είναι σεβαστική, κύριε Κουντενούδη? Ενώ μένουν μέσα, κύριε Κουντενούδη, όμως έτσι. Είναι ναι. Οι χώρες στους οποίους διαμένουν. Μένουν και επειδή υπάρχει, σας είπα, πώς να το πούμε, η αγωνία τους, ότι δεν μπορούν να κάνουν αυτό που θέλουν. Τους πιάνει ο πανικός, τους πιάνει δεν ξέρω οτιδήποτε εκεί πέρα και προκειμένου να αντιδράσουν και να διαμαρτυρηθούν με κάποιο τρόπο. Να διαμαρτυρηθούν, να εκτονωθούν, αρχίζουν και σκίζουν. Δεν τους ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει τίποτα. Και αυτό είναι πάλι και ένας φόβος που λέει, που τους λέω αυτοί κοιτάνε μόνο μπροστά, πίσω δεν κοιτάνε. Γι' αυτό ανά πάσα στιγμή μπορεί να κάνει και το ακραίο. Μάλιστα. Κύριε Κουντενούδη, σαν του Δήμου τώρα καθαρά, γιατί είπαμε είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν. Αφού αναφερθήκατε στην καθαριότητα, να ξεκινήσουμε από εκεί. Η καθαριότητα είναι δική σας προσωπικό, εξοπλισμός, υπάλληλοι, έχετε δώσει εργολάβους? Κοιτάξτε, η καθαριότητα είναι δική μας. Το θέμα του προσωπικού είναι το μεγάλο πρόβλημα, γιατί είμαστε από τους Δήμους οι οποίοι περιμένουν την περιβόητη 3K για να πάρουμε στην καθαριότητα, να πάρουμε γύρω στα 32 άτομα και άλλα 30 βέβαια στη ΔΕΙΑ. Συνέχεια η καθαριότητα δούλευε με δίμηνα ή οκτάμηνα και εκ των πραγμάτων τώρα που περιμέναμε και σήμερα είχαμε τη συζήτηση ότι το οκτάμηνο, σαν οκτάμηνο με τους προσωρινά επιτυχώντες τελειώνει τέλος του μήνα, μετά δεν θα είχαμε κανένα και θα πήγαινα εγώ στο απορριμματοφόρο να μαζεύω τα σκουπίδια. Αλλά τώρα περιμένουμε να γίνει μια παράταση να μπορέσουμε και από ό,τι φαίνεται λένε μέχρι το Δεκέμβρη θα μπορέσει να οριστικοποιηθεί ο πίνακας, μάλλον οι πίνακες των επιτυχώντων για να μπορέσουμε να κάνουμε και να κάνουμε μια καθαριότητα οργανωμένη. Τώρα πώς γίνεται δηλαδή, υπάρχουν τα απορριμματοφόρα? Τώρα έχουμε τα απορριμματοφόρα, έχουμε όπως είπα τους προσωρινά επιτυχώντες που βγήκαν οι προσωρινοί πίνακες και την κάνουμε ως Δήμος την καθαριότητα. Κανονικά, με όποια προβλήματα υπάρχουν. Και ανακύκλωση με τους μπλε κάδους. Και ανακύκλωση με τους μπλε κάδους. Πάντα. Η ανακύκλωση βέβαια βγαίνουμε, είναι μέσω της εταιρείας ανακύκλωσης. Όπως έχουν όλοι οι Δήμοι, έχουμε σύμβαση και εμείς. Βέβαια συνεργαζόμαστε με τον Φώτσα. Ο Φώτσα αυτή τη στιγμή έχουμε συνεννοηθεί και έχει πάρει τη μελέτη για να κάνουμε το ΣΜΑ. Το οποίο ξέρετε, ένα πού θα γίνει ο σταθμός? Ο σταθμός θα γίνει περίπου έξω από την περιοχή της Αξιούπολης. Το οποίο έχει οριστεί από χρόνια εκεί. Βέβαια πάντα ό,τι προβλέπεται για το θέμα περιβάλλοντος και οτιδήποτε είναι αυτό. Μάλιστα. Κύριε Κουντενούδη, την τετραετία, 3,5 χρόνια τώρα δεν έχει ολοκληρωθεί. 4,5, ναι, ήταν πενταετία αυτή η θητεία. Και μένουν βέβαια κάποιοι μήνες πλέον από εδώ και πέρα. Ολοκληρώσατε, θα λέγαμε, ένα μεγάλο κομμάτι του έργου που είχατε αναλάβει, που δεσμευτήκατε ότι θα ολοκληρώνατε. Κοιτάξτε, η δέσμευσή μου, εμένα όταν... Και μιλάω τώρα σε μεγάλες υποδομές για να δούμε και τι μένει. Το 2014 ήταν να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητα.
Αυτή ήταν η δέσμευση. Η μεγάλη δέσμευση. Και νομίζω ότι το έχουμε πετύχει κατά μεγάλο ποσοστό. Βέβαια, είναι ότι ήμασταν στο τέλος του ΕΣΠΑ και ήμασταν στην αρχή του άλλου ΕΣΠΑ. Το οποίο εμείς στην Ελλάδα το τέλος του ΕΣΠΑ ήταν 7-13. Αλλά το τέλος του ΕΣΠΑ ήταν το 15. Ναι. 16. Οι αρχές του άλλου ΕΣΠΑ ήταν να αρχίσει το 14-20. Ακόμα τώρα το 17 αρχίζαν και είμαστε σε αυτές τις μεταβατικές περιόδους. Θα το πάμε μέχρι το 22. Πέραν αυτού είναι ότι αυτά τα μνημόνια και οτιδήποτε ήταν αυτό χτυπήσαν στην τοπική αυτοδιοίκηση αλίπητα. Εδώ πέρα αν σας αντιπαραβάλλω τα στοιχεία τα οποία έχω με την... Δεν θα κάνω σύγκριση παραπέρα. Θα κάνω σύγκριση με τον Καλλικρατικό Δήμο, γιατί ο Καλλικράτης άρχισε από το 10. Ξεκίνησε από το 11 δηλαδή. Είναι γνωστό ότι οι περικοπές ξεπέρασαν το 60% κατά περιπτώσεις. Να σας πω ότι την περίοδο εκείνη, την προηγούμενη, σε σύγκριση με τη δική μας περίοδο που είμαστε ως διοίκηση, η διαφορά μας είναι στα 8 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν για ένα Δήμο. Τι σημαίνουν μικρό, 8 εκατομμύρια, βέβαια. Τι σημαίνουν 8 εκατομμύρια όταν ο προϋπολογισμός του είναι συνολικά 19,5 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει. Καταλαβαίνετε τι μειώσεις δεχτήκαμε, αλλά όμως δεν ρίχνουμε λευκή πετσέτα. Ξεκινήσαμε, κάνουμε, έχουμε ενταχθεί σε προγράμματα, έχουμε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ έτσι που άρχισε και σε προκηρύξεις που έκανε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπως είναι βιολογική άνω το 2000, ήδη τώρα ετοιμαζόμαστε. Για να με αποχετευτικά δίκτυα και βιολογικούς, να ξεκινήσουμε για, με αυτό. Βιολογικούς... Πώς είναι οι δημοτικές κοινότητες? Οι δημοτικές κοινότητες και ειδικά τα κεντρικά σημεία, να το πω έτσι, τα μεγάλες κοινότητες, είναι σε καλό βαθμό. Μόνο που δεν έχουμε βιολογικούς. Αυτό είναι το θέμα μας τώρα το μεγάλο. Είναι ότι προγραμματίζουμε για να γίνουν και σε άλλες περιοχές, να συμπληρώσουμε τα αποχετευτικά δίκτυα, δηλαδή να ενωθούν με τα άλλα αποχετευτικά, π.χ. της Μεσιάς. Ναι. Που είναι, έχουμε, υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο του Αγίου Πέτρου που είναι σχεδόν κοντά. Είναι διαφορά γύρω στο χιλιόμετρο. 1,5 χιλιόμετρα έχουν διαφορά. Αλλά έχουμε τώρα το βιολογικό του Αγίου Πέτρου που δεν έχουμε. Ήδη έχουν απαλωτριωθεί χωράφια, ήδη το έχουμε δώσει στο Φιλόδημο. Ήδη τώρα θα πάρουμε για να χρηματοδοτηθούμε για να γίνει και ο βιολογικός του Αγίου Πέτρου. Το ίδιο ακριβώς είναι και για το Βαβιοχώρι και για την Ποντοϊράκλεια. Αυτό που είχαμε το μεγάλο πρόβλημα και ήταν πάνω από 2.000 ήταν η Γουμένισσα. Η Γουμένισσα αυτή τη στιγμή έχει ενταχθεί το έργο του βιολογικού, είναι 4 εκατομμύρια και τώρα πάμε προς δημοπράτηση. Μάλιστα. Άρα έτσι πιστεύετε πάμε, δηλαδή, μέσα σε μια διετία περίπου θα κλείσει αυτό το κομμάτι δηλαδή. Σαφώς δεν είναι, γιατί σας είπα. Αποχητευτικά και βιολογική. Οι χρηματοδοτήσεις. Με τη ΣΑΤΑ την οποία έχουμε, η ΣΑΤΑ, αυτή τη στιγμή κύριε Σμυρλή, βέβαια παίρναμε και τα οφειλόμενα, τα οποία ήταν μέχρι το 16, τα 700 χιλιάρικα, 726 πόσο ήταν, με 500 και 516 που παίρναμε ήταν ένα 200. Αυτή τη στιγμή μας κόψαν και τα 700. Είμαστε με 516 χιλιάρικα για να κάνουμε, να αντιμετωπίσουμε όλες τις καταστάσεις που προβλέπεται όσον αφορά το θέμα των τεχνικών έργων. Όλες. Τι επαρκεί από όλα αυτά να κάνετε, κύριε Κουντενούδη, πραγματικά? Για να σας πω ότι ο Δήμος μας είναι 928 τετραγωνικά χιλιόμετρα, με 48% ορεινό όγκο. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο δύσκολα είναι. Αλλά όμως, μέσα από προγράμματα, μέσα από παρεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε και εμείς με δικά μας μηχανήματα, αυτά τα μηχανήματα τέλος πάντων που έχουμε, και μέσα από τις χρηματοδοτήσεις του Φιλόδημου, είναι μια καλή, οφείλουμε να πούμε ότι ο Φιλόδημος είναι μια καλή αναπνοή για τους Δήμους. Από το μικρό μέχρι το μεγάλο. Οι μεγάλοι βέβαια μπορεί να αδικούνται ή οι ημέτεροι που είναι του ιδίου κόμματος κάποτε πηγαίναν και παίρναν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων κάποια λεφτά, σοριδών. Τώρα βέβαια δεν μπορούν να πάρουν γιατί ο Φιλόδημος τώρα είναι συνδεμένος με το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Ήταν μια, κατά την άποψή μου, μια έξυπνη κίνηση της κυβέρνησης μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της Τράπεζας Παρακαταθηκών και Δανείων και των Δήμων και έτσι οι τρεις φορείς είναι ευχαριστημένοι. Τι να πούμε, για παιδικές χαρές,
Για παιδικές χαρές, αυτή τη στιγμή δημοπράτησα παιδικές χαρές, 53 παιδικές χαρές ύψους ενός εκατομμυρίου. Βέβαια, οι παιδικές χαρές μπήκαν σε προτεραιότητα και λόγω της επικινδυνότητας και λόγω των προστήμων που κινδύνευαν να πέσουν στους Δήμους, κύριε Κουτενούδη. Για τις παιδικές χαρές. Ήταν προτεραιότητα, βέβαια. Ήταν προτεραιότητα. Παραγγελία, δεν υπήρχε θέμα. Κατευθείαν η Ευρώπη έβαλε χέρι στους Δήμους για αυτή την κατάσταση. Τις ολοκληρώσατε εσείς, τις κάνατε. Εμείς τώρα είμαστε στη δημοπράτηση. Όταν λέτε για καθημερινότητα απέναντι στους πολίτες, τι εννοείτε? Είναι μέσα η ίδρυψη. Καθαριότητα. Είναι η ίδρυψη. Το θέμα του νερού είναι λυμένο στις περιοχές, είναι λυμένο στα χωριά του Δήμου σας. Αυτή τη στιγμή το νερό μας, εκτός από την περιοχή του Πολυκάστρου, παίρνουμε από το ευλογημένο πάικο. Και τώρα προσπαθούμε. Ήδη η μελέτη είναι προς ολοκλήρωση της ορίμανσης και από ό,τι μου έχουν διαβεβαιώσει από την περιφέρεια ότι θα γίνει πρόσκληση και πάλι για μεταφορά νερού, να μπορέσουμε να λύσουμε και του πρώην Δήμου Πολυκάστρου, που εκεί είναι το πρόβλημά μας και εκεί χωλαίνει η ΔΕΙΑ λόγω ΔΕΗ. Αν σας πω ότι 600 χιλιάρικα περίπου το χρόνο δίνουμε μόνο για να δουλεύουν οι γεωτρήσεις συνέχεια, για να μπορεί να υδροδοτείται με παραποτάμιες γεωτρήσεις, αλλά όμως το νερό ελέγχεται καθημερινά. Ποιοτικά σχεδόν δεν υπάρχει δηλαδή ποιοτικά κάποιο θέμα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Αλλά όταν έχεις ένα βουνό δίπλα, έχεις, είναι γεμάτο νερό, αλίμονο. Θα θέλεις να φέρεις εκείνο το νερό και θα το φέρεις χωρίς κόστος. Γιατί θα έρθει με τη βαρύτητα. Αυτό είναι ο στόχος μας και ήδη ολοκληρώνεται, όπως είπα, στο θέμα της ορίμανσης η μελέτη, η οποία είναι περίπου 5 εκατομμύρια, για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε το νερό και στον πρώην Δήμο Πολυκάστρου, για να λύσουμε μια και έξω όλο το πρόβλημα αυτό που λέγεται υδροδότηση. Μπήκατε στη διαδικασία να αλλάξετε, να αντικαταστήσετε ή να βελτιώσετε δίκτυα ίδρυψης? Σαφώς. Και σε επιμέρους περιοχές, όπως είναι στη Γουμένισσα, ήδη αλλάξαμε ένα δίκτυο το οποίο ήταν αμιάντου. Ήτανε τώρα που οδεύουμε προς Αξιούπολη, που έχει κάποια σημεία που έχουν αμιάντο. Αυτά θα αλλάχτουν όλα. Ήδη σε κάποια μικρά χωριά κάνουμε παρεμβάσεις, όπως είναι στην περιοχή της Ποντοϊράκλειας. Κάναμε περίπου 2 χιλιόμετρα αγωγό. Παρεμβαίνουμε και σιγά σιγά νομίζω λύνουμε προβλήματα. Βέβαια, καλό θα ήταν να είχαμε των προηγουμένων χρόνων τα χρήματα, αλλά και βέβαια δεν αυξάνουν τα δημοτικά τέλη. Τα δημοτικά τέλη έχουν αυξηθούν εδώ και 5 χρόνια. Που είναι έσοδα για το Δήμο. Σαφώς. Βέβαια, η οικονομική υπηρεσία ζητάει για να αυξηθούν. Εμείς τι κάνουμε? Προσπαθούμε να μειώσουμε τις δαπάνες, προσπαθούμε να κάνουμε παρεμβάσεις και τώρα μέσω ΣΔΙΤ πάμε να κάνουμε τους λαμπτήρες LED. Ήδη έχουμε τη μελέτη και τα λοιπά. Οτιδήποτε χρειάζεται να δημοπρατηθεί, πιστεύω, μέχρι τέλος του χρόνου. Σε ποιες περιοχές διάρκεια? Σε όλο το Δήμο. Σε όλο το Δήμο. Σε όλο το Δήμο. Να φανταστείτε ότι ο Δήμος έχει αυτή τη στιγμή 13.333 φωτιστικά. Με ποικιλίες λάμπορων και τέτοια. Από εκεί και μόνο, βάσει της μελέτης την οποία έχουμε, είναι περίπου 70% κάτω το ρεύμα. Το ρεύμα είναι περίπου 1% συνολικά, οπότε καταλαβαίνετε. Είναι θέμα. Οπότε και εκεί θα μπορέσουμε, προς όφελος των δημοτών, να μπορέσουμε να κάνουμε και μειώσεις, αν χρειαστεί, να κάνουμε τον δημοτικό τέλος. Μάλιστα. Θα μιλήσουμε για σχολεία, θα μιλήσουμε για κοινωνική πολιτική, θα μιλήσουμε για αντιπλημμυρική θωράκιση και σχεδιασμό για τον χειμώνα. Όλα αυτά, βέβαια, κύριε Κουτενούδη, αφού γυρίσουμε από το διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο κοντά σας.